Οι προοπτικές αξιοποίησεις του ποινιού ποταμού αλλά και όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και οι οποίες θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας θα βρεθούν στο επίκεντρο του Διεθνού Συνεδρίου που διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Στόχος του συνεδρίου μας είναι να ψηλαφίσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους με τις οποίες ο ποινιός παρεμβαίνει στη ζωή της Θεσσαλίας. Είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στην οικονομική ζωή, είτε στο αστικό περιβάλλον, είτε στον τομέα της πολιτικής προστασίας, είτε στον τομέα της ανάπτυξης Θεσσαλίας. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δουλειά που έχει κάνει η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής με τους συνεργάτες της Ιρένα Καραλαριώτου, θα μπορέσουμε και μέσα από τις πολύ αξιόλογες εισηγήσεις που υπάρχουν να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και κυρίως να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο γύρω από αυτή τη διαδικασία, γύρω από τον ποινιό, γύρω από την οικονομική ζωή της Θεσσαλίας. Το οποίο θα γίνει στη Λάρισα στις 2 και 3 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Λάρισα Imperial, θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε εισηγήσεις οι οποίες θα μας μιλήσουν για τον ποινιό ποταμό σε σχέση με το περιβάλλον, θα μιλήσουν για τη συνολική διαχείριση των υδάτινων συστημάτων, θα μιλήσουν για τις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλίας όσον αφορά το νερό, το υγρό στοιχείο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε αξιόλογες εισηγήσεις όσον αφορά τη συμβολή του ποινιού ποταμού στο αστικό περιβάλλον και στο αγροτικό περιβάλλον. Αν και πριν πολλά χρόνια τα ποτάμια ήταν φυσικά σύνορα για τις πόλεις, η μετέπειτα εξέλιξή τους τα ενσωμάτωσε σε πλήθος δραστηριοτήτων. Πολλές πόλεις έχουν ενσωματώσει με επιτυχία τον ποταμό στον αστικό ιστό τους και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι ευκαιρία μέσω του συνεδρίου να δούμε με ποιους τρόπους μπορούν να γίνουν αυτά. Είναι ένα γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να δούμε το θέμα της διαχείρισης των υδάτων και της αξιοποίησής τους με τρόπο τέτοιο ώστε να λύσουμε πολύ σημαντικά θέματα και ειδικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο θα συμβάλλει καθοριστικά στις πολιτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν και πλέον να γίνουν και εφαρμοσμένες για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα ύδατα με τον σωστό τρόπο. Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το ΤΕΕ Κέντρο Δυτικής Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, το ΓΕΟΤΕ και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπό την επιστημονική αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΗ.